Σήμερα μιλήσαμε για μια σειρά από ενδιαφέροντα θέματα, πολλά και διαφορετικά μεταξύ τους, από το πώς αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία το φαινόμενο της μετανάστευσης, πώς αντιμετωπίζει την κλιματική αλλαγή, θέματα που έχουν να κάνουν με το έλλειμμα εμπιστοσύνης που φαίνεται να υπάρχει στην ελληνική κοινωνία και τους λόγους πίσω από αυτό. Όλα αυτά τα θέματα μπλέχτηκαν λίγο μεταξύ τους. Προσπάθησα να αναδείξω λίγο κάποιες από τις αντινομίες που εμφανίζει ο ελληνικός λαός, κυρίως στο να απαντάς ερωτήσεις ερευνών, σαν αυτές που κάνουμε στη διανέωση, αλλά προσπάθησα να δώσω και μία εικόνα, να καταλάβουμε ότι πρόκειται για έναν λαό ο οποίος είναι λίγο πολύ συντηρητικός, ο οποίος όμως αλλάζει και επίσης δεν διαφέρει πάρα πολύ από άλλους λαούς και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γενικότερα. Το σημαντικό σημείο στο οποίο φαίνεται να ενδιαφέρουμε είναι το θέμα της εμπιστοσύνης και αυτό αναδείχθηκε και από τις ερωτήσεις των συμμετεχόντων, αλλά και από τις απαντήσεις στο προηγούμενο πάνελ. Φαίνεται ότι ως χώρα, και αυτό φαίνεται και από τις δικές μας έρευνες, εμφανίζουμε μικρότερα ποσοστά εμπιστοσύνης, όχι μόνο απέναντι στους θεσμούς του κράτους, την κυβέρνηση ή το πολιτικό σύστημα, αλλά εμφανίζουμε πολύ χαμηλά επίπεδα εμπιστοσύνης και ανάμεσα ένα στον άλλον. Και αυτό είναι το μόνο στοιχείο στο οποίο μας διαφοροποιεί σημαντικά, γιατί και άλλες χώρες είναι συντηρητικές και άλλες χώρες εμφανίζουν φοβία απέναντι στο φαινόμενο της μετανάστευσης. Δεν ξέρω πώς θα ανταπεξέλθουν σε πολλά φαινόμενα της σύγχρονης ζωής. Αλλά ειδικά στο θέμα της εμπιστοσύνης φαίνεται ότι εμείς διαφέρουμε αρκετά. Και αυτό είναι κάτι το οποίο αξίζει κάποιος να μελετήσει σε μεγαλύτερο βάθος, να δούμε τι σημαίνει, τι επιπτώσεις έχει για την κοινωνία μας και τι επιπτώσεις θα έχει και στη μετέπειτα εξέλιξη της κοινωνίας μας απέναντι στις πολύ σημαντικές προκλήσεις τις οποίες η χώρα μας θα αντιμετωπίσει τα επόμενα χρόνια.